Η 30χρονη Κρίσι Άρτσιμπαλτ από τον Καναδά είναι το πρώτο θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Λονδίνο που ταυτοποιήθηκε. Περπατούσε μαζί με τον αραβωνιαστικό της στη γέφυρα του Λονδίνου όταν το λευκό φορτηγάκι των δραστών έπεσε πάνω της. Η γυναίκα έσβησε στην αγκαλιά του αγαπημένου της. Τον αποτροπιασμό της εξέφρασε η μητέρα ενός νεαρού άντρα που τραυματίστηκε στην επίθεση. Ήταν παράλογες επιθέσεις. Λένε ότι τις κάνουν στο όνομα του Θεού, που είναι αστείο. Η πρώτη εντολή λέει ότι δεν πρέπει να σκοτώνεις. Κάτι κοινό σε όλες τις θρησκείες. Αν δεν ήταν η θρησκεία, θα έβρισκαν άλλη δικαιολογία. Είναι βάρβαροι και δειλοί. Εμείς θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Συνολικά 7 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο και 48 τραυματίστηκαν. Αρκετοί δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Οι άνθρωποι πανικοβλήθηκαν, έκλαιγαν, προσπαθούσαν να βρουν τους φίλους τους. Ήταν μια γυναίκα δίπλα μου, περίπου 40 ετών. Έτρεχε και έκλαιγε. Την αγκάλιασα και τη ρώτησα αν ήταν καλά. Μου είπε ότι είδε να μαχαιρώνουν κόσμο. Το βράδυ του Σαββάτου θα έπρεπε να προσεύχονται καθώς είναι ο μήνας του Ραμαζανίου και όχι να είναι εκεί έξω και να δολοφονούν κόσμο. Ανεξάρτητα από τις ανησυχίες και τα παράπονά τους, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να δικαιολογεί μια τέτοια συμπεριφορά. Όσον αφορά στον Έλληνα τραυματία Αντώνιο Φίλη, αναμένεται να πάρει εξιτήριο στο τέλος της εβδομάδας, όπως ενημερώθηκε ο Έλληνας πρέσβης από τους γιατρούς του. Φέρει τραυματισμούς στο κεφάλι και μαχαιρώθηκε στο σηκώτη.